Για τρίτη μέρα συνεχίστηκε στην Βόρειο Ελλάδα το πολικό κρύο, ενώ οι χιονοπτώσεις και οι χαμηλές θερμοκρασίες επεκτάθηκαν και στη Νότιο Ελλάδα. Για τις καιρικές συνθήκες στη Βόρειο Ελλάδα μας ενημερώνει ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Για μια ακόμη μέρα το θερμόμετρο ήταν κάτω από το 0 σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, παρά την ηλιοφάνεια που επικράτησε όλη τη μέρα. Στον Ευρωκόπη η θερμοκρασία σημείωσε 9 πτώση και τις πρωινές ώρες το θερμόμετρο έπεσε στους μείον 21 βαθμούς. Στη Φλόρινα ήταν μείον 12 και μέσα στην Έδεσσα μείον 10. Σε όλους σχεδόν τους νομούς η συγκοινωνία γίνεται με δυσκολία και μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες. Λόγω της παγωνιάς δεν θα λειτουργήσουν αύριο για τρίτη μέρα όλα τα σχολεία στην πόλη και στην ύπαιθρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης κλειστά θα είναι τα σχολεία στους νομούς Ημαθίας, Σερών, Κοζάνης, Πέλλας και Χαλκιδικής, ενώ αύριο και μεθαύριο θα είναι κλειστά στη Δράμα και στην Φλόρινα. Στην Καβάλα καθαρίστηκε από τους πάγους ο αεροδιάδρομος της Χρυσούπολης, ενώ με απόφαση του νομάρχη Κώστα Μαμέλη απαγορεύτηκε σε όλο το νομό το κυνήγι θηραμάτων για μία εβδομάδα. Η πολυήμερη κακοκαιρία και το πρωτοφανές ψύχος ήταν αιτία να δημιουργηθούν μικροπροβλήματα προς το παρόν σε καλλιέργειες λαχανικών και ιδιαίτερα σε προϊόντα εκτός εποχής σε θερμοκήπια. Ωστόσο, η κίνηση στην αγορά της Θεσσαλονίκης ήταν σήμερα κανονική. Να προσθέσουμε τέλος ότι πάλι εξαιτίας του ψύχους, στα ορεινά των ομών Πιερίας και Κυλκής εμφανίστηκαν αγέλες λύκων. Παρά τη σφοδρή κακοκαιρία και τις χιονοπτώσεις σε ολόκληρη τη Βόρειο Ελλάδα που δημιούργησαν τεράστια και ανυπέρνητα προβλήματα για τα μεταφορικά μέσα, τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων πραγματοποιούνται με μικρές μόνο και σε ορισμένες περιπτώσεις καθυστερήσεις και με κάποιες επιπτώσεις στη θέρμανση των οχημάτων. Για τη μικρή ταλαιπωρία που ενδέχεται να υπάρξει στα σιδηροδρομικά ταξίδια αυτές τις μέρες, όσοι ζητά την κατανόηση του επιβατικού κίνητρου. Αναστέλλονται για τρία χρόνια οι πάσης φύσεως οφειλές προς την Αγροτική Τράπεζα των Αγροτών, που οι γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους ζημιώθηκαν από πυρκαγιές το 1984. Επίσης, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του εισοδήματος που έχασαν από πυρκαγιές οι άμπελοκαλλιεργητές, οι έλαιοκαλλιεργητές και οι καλλιεργητές οποροφόρων και μαστιχοφόρων δέντρων. Επίσης, ενισχύονται οικονομικά και όσοι παραγωγοί έπαθαν ζημιές στους αμπελώνες τους σε ποσοστό πάνω από 50%. Τρία νέα αντιβιωτικά φάρμακα, αμπικυλίνη, τζεντακυλίνη και άμαξοκυλίνη, θα παραχθούν από τον ερχόμενο Μάρτιο από την Εθνική Φαρμακοβιομηχανία, ενώ τον Απρίλιο θα παραχθούν και άλλα αντιβιωτικά και αναλγητικά. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, κ. Καβαδίας. Με προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε σήμερα ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ευάγγελος Κουλουμπής, εντάσσεται στο σχέδιο πόλης έκταση 106 στρεμμάτων στην περιοχή του Περάματος. 190 εκατομμύρια δραχμές θα διαθέσει το ειδικό ταμείο εφαρμογής ρυθμιστικών και πολεοδομικών σχεδίων στους δήμους και τις κοινότητες του νομού Αττικής, οι οποίοι δεν επιχορηγούνται από το πρόγραμμα των 3.500.000.000 δραχμών που ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, διατίθενται περίπου 150 εκατομμύρια δραχμές στους δήμους Αθηνών, Πειραιώς, Αγίων Αναργύρων, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Βέρειας, Λάρισας, Αγρινίου και Βελεστίνου Μαγνησίας για παλωτριώσεις με σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και τη διάνοιξη οδών. Σύντομα θα υπογραφεί η συμφωνία για την αυπήγηση 4 σοβιετικών πλοίων ψυγείων σε ελληνικά ναυπηγεία μετά τις συζητήσεις που είχε η ελληνική κυβερνητική αντιπροσωπεία στη Μόσχα. Τη δήλωση αυτή έκανε σήμερα ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Κατσιφάρας, διευκρινίζοντας ότι οι επισκευές σοβιετικών πλοίων σε ελληνικά ναυπηγεία θα καλύψουν κατά το 1985 ποσό 15 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ 5 ακόμη εκατομμύρια δολάρια θα καλύψουν επισκευές βοηθητικών πλοίων του σοβιετικού στόλου στα ναυπηγεία Νεώριων Σύρου. Τέλος, ελληνικά πλοία θα πραγματοποιήσουν μεταφορές σοβιετικών προϊόντων, καθώς και τη μεταφορά της μισής ποσότητας από το 1,5 εκατομμύριο τόνους πετρέλαιο που πρόκειται να προμηθευτεί η χώρα μας από τη Σοβιετική Ένωση το 1985. Ακόμη 10 εκατομμύρια δραχμές δίνονται στο Δήμο Πειραιώς για την ενίσχυση συνέχιση έργων και επισκευής και αναστήλωσης των αετωμάτων του Δημοτικού Θεάτρου μετά από απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών Μελίνας Μερκούρη. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης είχαν σήμερα έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών για το Μέσα Ανατολικό στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Βιέννη. Μετά το τέλος της συνάντησης δεν διευκρινίστηκε αν θα υπάρξει και νέα.
Πάντως, αναμένεται να εκδοθεί ανακοίνωση στη Μόσχα και την Ουάσιγκτον. Χθες το βράδυ, στην Αυστριακή πρωτεύουσα, κυκλοφόρησαν διάφορες φήμες για συμμετοχή στις Αμερικανοσοβιετικές συνομιλίες και του βασιλιά Χουσεΐν της Ιορδανίας, λόγω της αύξησης του Ιορδανού μονάρχη στην Αυστρία για χειμερινές διακοπές. Αμερικανός εκπρόσωπος πάντως διέψευσε τις φήμες αυτές. Η Μάργαρετ Θάτσερ βρίσκεται στην Ουάσιγκτον. Η Βρετανή Πρωθυπουργός έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρέγκαν και στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να εξασφαλίσει υποστήριξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα διαστημικών όπλων, ενώ η Βρετανία επιζητεί από τους Αμερικανούς καλύτερη μεταχείριση στα οικονομικά για να τονωθεί η λίρα. Τη στιγμή αυτή η κυρία Θάτσερ εκφωνεί λόγο στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Αεροπλάνο των κινέζικων αερογραμμών έκανε ανώμαλη προσγείωση στον Σαν Φρανσίσκο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν μερικοί από τους επιβάτες του. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από Αμερικανούς και Κινέζους ειδικούς. Σχετικά με το δυστύχημα που έγινε χθες στο Μπιλμπάο της Ισπανίας, στο οποίο βρήκαν το θάνατο πάνω από 150 επιβάτες αεροπλάνου της Ιμπέρια, αναφέρθηκε ότι στο χάρτη που χρησιμοποιούσαν οι πιλότοι δεν σημειώνονταν ο λόφος και η κεραία που υπήρχαν στην περιοχή και στάθηκαν μοιραία για το αεροπλάνο. Από την άλλη πλευρά, αναφέρθηκε επίσης ότι ο πιλότος είχε κάνει λάθος κατά την προσέγγιση προς το αεροδρόμιο και πετούσε 5 χιλιόμετρα έξω από την κανονική πορεία. Τους 16 έφτασαν οι νεκροί κατά την επιχείρηση της αστυνομίας του ρατσιστικού καθεστώτος της Νότιας Αφρικής να εκδιώξει 60.000 μαύρους από τις παραγκουπόλεις σε προάστιο του Cape Town. Όλοι οι νεκροί καθώς και οι 200 τραυματίες των βίαιων συγκρούσεων είναι μαύροι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ακόμη ότι κατά τις διήμερες συγκρούσεις συνελήφθησαν πολλά ηγετικά στελέχη των αντιρατσιστικών οργανώσεων. Ένας μαγικός καθρέφτης βοηθάει τους πελάτες ενός εμπορικού καταστήματος στο Οχάιο, των Ηνωμένων Πολιτειών, να βλέπουν πώς θα είναι αν αγοράσουν καινούργια ρούχα χωρίς να χρειάζεται να τα προβάλλουν. Η συσκευή προβάλλει με ηλεκτρονικό σύστημα την εικόνα των ρούχων πάνω στο σώμα του πελάτη. Πρόκειται για γαλλική εφεύρεση που προβλέπεται να έχει μέλλον. Ας δούμε τώρα τι έγινε στο κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης Φουτουκίδης. Καλησπέρα σας. Ο Παναθηναϊκός ξανακέρδισε σήμερα τον Ολυμπιακό με 2-1 και με δύο καθαρές νίκες πήρε πανηγυρικά την πρόκρισή του στα προημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Η μεγάλη έκπληξη έγινε στη Νέα Σμύρνη, όπου η Κόρινθος απέκλεισε στα πέναλτι τον Πανιόνιο. Τα άλλα αποτελέσματα κρίνονται φυσιολογικά. Έχουμε λοιπόν με πιο ζωηρά γράμματα αναφέρονται οι ομάδες που προκρίθηκαν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1, Πανιόνιος Κόρινθος 2-1, προκρίθηκε Κόρινθος 1-3 στα πέναλτι, Λαμία ΠΑΟΚ 1-3, Καβάλα Παναχαϊκή δεν έγινε λόγω ακαταλληλότητος του γηπέδου, Λάρισα Μακεδονικός 4-3, Ολυμπιακός Βόλου Πιερικός 3-1, Παναρκαδικός Κοζάνη 3-1 και Λεβαδιακός Προοδευτική 4-1. Στο ντέρμπι ο Παναθηναϊκός επέβαλε έναν αργό ρυθμό που τον συνέφερε και έπαιξε όπως ήθελε τον Ολυμπιακό. Χωρίς να εντυπωσιάσει με το παιχνίδι του, ήταν φανερά ο καλύτερος. Να δούμε τις κυριότερες φάσεις. Περιγράφει ο Νίκος Κατσάρος. Κυράστας με πάσα στον Αντωνίου. Αντωνίου. Για Σαραβάκο, πάλι ο Αντωνίου μέσα στην περιοχή. Ο Αντωνίου κάνει τη σέντρα, περνάει μπάλα και είναι το 1-0 από το Θανάση Δημόπουλο. Στο 19ο, 20ο λεπτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός προηγείται του Ολυμπιακού με 1-0 με αυτό το γκολ του Δημόπουλου, που ήταν ο σκόρερ και του μοναδικού γκολ του Παναθηναϊκού στο πρώτο του παιχνίδι για την προημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδος. Ανοίγει λοιπόν το σκόρ εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο στο 20ο λεπτό υπέρ του Παναθηναϊκού. Και φτάνουμε στο 38ο λεπτό. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-0. Ο Λεμονής στο φάουλ. Περνάει η μπάλα από όλους και μια προβολή του Παπαδόπουλου. Η μπάλα out. Πάντα Μητρόπουλος με την μπάλα. Λεμονής. Σέστιτς. Αναστόπουλος μέσα στην περιοχή. Γίνεται προβολή από τον Κυράστα. Παίζεται λέει ο Βασάρας. Παίρνει φόρα πολύ όπως βλέπετε ο Παπαδόπουλος. Ανάποδη κεφαλιά του Μητρόπουλου. Ένα σούτ απόκρουση του Λαφτσή στο σούτ αυτό του Σέστιτς και κόρνερ. 53ο λεπτό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-0. Στο φάουλ ο Σέστιτς. Και πέναλτι λέει ο Βασάρας. Πέναλτι λέει ο Βασάρας που γίνεται στον Αναστόπουλο. Στο πέναλτι λοιπόν που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, εκτελεστής θα είναι ο Σαργκάνης. Σαργκάνης εναντίον Λαφτσή, 54ο λεπτό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-0 μέχρι στιγμής.
Ο Σαργκάνης παίρνει την φόρα για να εκτελέσει το πέναλτι. Ο Σαργκάνης και γκολ 1-1. Ισοφαρίζει λοιπόν ο Ολυμπιακός το 54ο λεπτό τον Παναθηναϊκό. Κερδίζει την κόντρα ο Σαραβάκος μέσα στην περιοχή, σουτάρει και η μπάλα είναι γκολ. 2-1 υπέρ του Παναθηναϊκού με αυτό το ωραίο γκολ, το έξυπνο γκολ του Σαραβάκου στο 61ο λεπτό από μια κόντρα που έγινε μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής. Πήγε να αποκρούσει ο Μίχος, η μπάλα βρήκε ένα πόδι Παναθηναϊκού, έγινε κόντρα, την κέρδισε έξυπνα ο Σαραβάκος, προχώρησε και πέταξε την μπάλα έξυπνα πάνω από τον Σαργκάνη για να κάνει το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1 στο 61ο προς 62ο λεπτό. Μαυρίδης με την μπάλα, Γεροθόδωρος πάντα, Γεροθόδωρος έξω την περιοχή, περνάει στο Μαυρίδη, ο Μαυρίδης στο Δημόπουλο. Ο Δημόπουλος σουτάρει και αποκρούει στη γραμμή ο Βαμβακούλας σώζοντας την εστία του Ολυμπιακού από τρίτη παραβίαση. Αντωνίου τώρα άλλαξε με τον Σαραβάκο, πάντα ο Αντωνίου ξαναβρίσκει το Σαραβάκο, μπαίνει ο Σαραβάκο στην περιοχή. Παίζεται λέει ο Βασάρα στο μαρκάρισμα που κάνει ο Μίχος στο Σαραβάκο, διαμαρτύρονται οι Παναθηναϊκοί. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται. Και έχουμε κόκκινη κάρτα τώρα στο Βαμβακούλα που χτύπησε τον Γεροθόδωρο εκτός φάσης και ο διαιτητής Βασάρας του δείχνει την κόκκινη κάρτα. Ξανθόπουλος στο Σέστιτς. Σέντρα από το Σέστιτς. Κεφαλιά του Μητρόπουλου. Αναστόπουλος κόβουν οι Παναθηναϊκοί. Σουτ του Μητρόπουλου. Αποκρούει ο Ελαφτσής και σώζει την εστία του από ισοφάριση. Στο γυριστό ξαφνικό αυτό σουτ του Μητρόπουλου. Και έχουμε τώρα τη λήξη του αγώνα που βρίσκει νικητή τον Παναθηναϊκό με 2-1. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα είναι αυτός που περνάει στον ημιτελικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος αποκλείοντας τον Ολυμπιακό. Στη Νέα Σμύρνη όλα άλλαξαν για τον Πανιόνιο στο τελευταίο λεπτό του κανονικού αγώνα. Να δούμε τι έγινε σε περιγραφή του Δημήτρη Πουλιάση. Μαυρίκης για τον Μανούσο στη φάση και ο Μπαρζόφ είναι το 1-0 για τον Πανιόνιο από τον Μπαρζόφ, 21ο λεπτό του αγώνα. 41ο λεπτό του αγώνα, Μπαρζόφ στο κόρνερ. Εκτελεί, δεν βγαίνει ο Κοφινάς. Κεφαλιά, τελικά η μπάλα είναι γκολ, έχουμε 2-0, 41ο λεπτό του αγώνα είναι ο Γεωργιάδης. Ένα λεπτό απομένει για να λήξει το παιχνίδι, 2-0 προηγεί το Πανιόνιος και έχουμε φάουλ για την Κόρινθο με τον Ζάρκο. Εκτελείται το φάουλ. Κεφαλιά από τον Λούντσι και έχουμε γκολ για την Κόρινθο 2-1 ακριβώς μισό λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι. Επανάληψη λοιπόν στο πέναλτι του Μπέριου. Μπέριος εκτελεί. Αποκρούει για δεύτερη φορά ο Κοφινάς. 1-0 η Κόρινθος. Καραμίχαλος. Αστόχησε ο Καραμίχαλος. Μπαρζόφ. Αποκρούει ο Κοφινάς. Και είναι γεγονός πια ότι η Κόρινθος έχει προκριθεί. Περισσότερα αθλητικά θα έχουμε στο δελτίο μας τον 9. Κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας εδώ ολοκληρώθηκε.